ο φυσιτήρας βρίσκεται σχεδόν σε όλους τους ωκεανούς. Οι ομάδες των θηλυκών με τα νεαρά άτομα μένουν μόνιμα στις τροπικές και υποτροπικές περιοχές, ενώ οι αρσενικοί επιστρέφουν από τις πολικές περιοχές για να ζευγαρώσουν με τις θηλυκές. Οι φυσιτήρες της Μεσογείου έχουν απομονωθεί ως ξεχωριστός πληθυσμός εδώ και χιλιάδες χρόνια, χωρίς να μεταναστεύουν έξω από τα νερά της. Στην Ελλάδα, οι φυσιτήρες συχνάζουν κατά μήκος της Σταύρου του Αιγαίου, από την Ανατολική Ρόδο έως και τα δυτικά των νησιών του Ιωνίου. Το φουσκωτό σκάφος της ομάδας προετοιμάζεται για άμεση πρόσβαση στα ανοιχτά του Σαρονικού. Λίγη ώρα μετά, το ελικόπτερο του Sky επιστρέφει στη βάση του. Ο Αλέξανδρος δεν κατόρθωσε να εντοπίσει τους φυσιτήρες. Είναι όμως αισιόδοξος και έτοιμος να αναχωρήσει με το Βαγγέλη. Αυτές αντιληφθήκαν ότι εσύ είσαι με ελικόπτερο και σου λένε «δεν θα εμφανιστούμε». Είμαι σίγουρος ότι είτε αύριο είτε μεθαύριο ή με τον πρώτο καλό καιρό, ξέρεις, θα υπάρχει νέα αναφορά. Είναι στάνταρ αυτό. Λοιπόν, που λες, είχε θολούρα, οπότε μπορείς να δεις καλά μέχρι κάποιο σημείο. Είχα και τα κιάλια για να βλέπω πιο μακριά, αλλά δεν χρησιμεύαν, γιατί από εκεί και έπειτα ήταν θολά, δεν μπορούσαμε να δούμε. Πάμε προς τα κάτω, πάμε προς τις φλεύες. Για φλεύες, ναι. Μπράβο. Φαντάζομαι ότι θα τις δούμε την ώρα που παίρνουν την αναπνοή, έτσι δεν είναι, δεν πετάνε πίδακα. Τώρα είναι πιο εύκολο, επειδή είναι πιο σκούρα η θάλασσα, να δούμε την εκπνοή παρά το σώμα. Μάλιστα. Αυτές είναι ανεμότρατες εκεί. Εκείνοι πρέπει να είναι τράτες, έτσι. Αυτές είναι τράτες. Ναι, ναι, ναι. Λίγες ώρες αργότερα, οι ερευνητές προσπαθούν να επικοινωνήσουν με το πλήρωμα μιας από τις μηχανότρατες που βρίσκονταν στην περιοχή. Μπορεί να πλησιάσουμε να μιλήσουμε με το στόμα του. Ναι, ναι, ναι. Τραβάει και δεν μπορεί να μιλήσουμε. Να μιλήσουμε! Παιδιά, δεν μπορούμε να μιλήσουμε μαζί τους, μάλλον. Δεν μπορούμε γιατί τραβάει δίξια, δεν γίνεται. Να ρωτήσουμε, θέλουμε, έχετε δει φάλαινες καθόλου τελευταία από εδώ όταν τις ανέβετε? Ούτε ακούσατε άλλο συνάδελφο. Τώρα τις τελευταίες 10 μέρες εδώ στο Σαρονικό. Όχι. Οι άλλοι είστε μαζί, οι άλλοι θα το ξέρανε. Τα άλλα σκάφη είστε μαζί. Άρα θα το ξέρατε αν έχετε δει φάλαινες. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε, καλή ψαριά. Ο Αλέξανδρος ελπίζει μέχρι αργά το μεσημέρι της ίδιας μέρας ότι θα εντοπίσει τους φυσιτήρες. Χωρίς όμως αποτέλεσμα. Στην επιστροφή, στις σκέψεις όλων, είναι η μεγάλη αποστολή στο Ιόνιο Πέλαγος το ερχόμενο καλοκαίρι. Ο Αλέξανδρος είναι αποφασισμένος να συνεχίσει την επιστημονική έρευνα και την αναζήτηση των φυσιτήρων στις ελληνικές θάλασσες. Τρεις μήνες αργότερα, ο Βαγγέλης επιστρέφει στην Πύλο, όπου τυχαία την προηγούμενη άνοιξη, κατά τη διάρκεια αποστολής του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών, είχε συναντηθεί με τους φυσιτήρες. Ο Αλέξανδρος Φραντζής και η Βούλα Αλεξιάδου, μέλη της επιστημονικής ομάδας του Ινστιτούτου Πέλαγος, τον καλωσορίζουν στο σκάφος. Το ταξίδι σε λίγο θα ξεκινήσει και μαζί του η μεγάλη αναζήτηση των γιγάντων στις ελληνικές θάλασσες. Ο φυσιτήρας δεν έχει τη δυνατότητα καλής όρασης προς όλες τις κατευθύνσεις λόγω του τεράστιου μεγέθους του κεφαλιού του και της θέσης των ματιών του. Η όραση στη θάλασσα είναι περιορισμένη και συνεπώς μη πρακτική, γιατί το νερό απορροφά έντονα το φως. Αντίθετα, ο ήχος διαδίδεται στο νερό σε μεγάλες αποστάσεις. Ο φυσιτήρας έχει αναπτύξει ένα ισχυρό σύστημα ηχοεντοπισμού, το βιοσόναρ. Εκπέμπει στο νερό ισχυρούς ηχητικούς παλμούς, τα ηχοεντοπιστικά κλικς, και από την αντανάκλασή τους σε διάφορους στόχους μπορεί και αντιλαμβάνεται το περιβάλλον γύρω του σε μεγάλες αποστάσεις.
Η εκπομπή και η λήψη των ηχητικών σημάτων γίνεται από το κεφάλι, το οποίο αποτελεί σχεδόν το 1 τρίτο του σώματός του. Αυτό αποτελεί μεγάλο βοήθημα τόσο στη μετακίνησή του στους ωκεανούς, όσο και στον εντοπισμό της τροφής του κατά τη διάρκεια των μεγάλων του καταδύσεων. Όταν εντοπίσει ένα συγκεκριμένο στόχο, οι ήχοι που εκπέμπει γίνονται ιδιαίτερα κατευθυντικοί και συγκεντρώνονται πάνω του. Μια σάρωση με αυτούς τους ήχους μπορεί να δώσει στο φυσιτήρα πλήρη εικόνα όχι μόνο της μορφής του στόχου του, αλλά και της εσωτερικής του δομής. Η βιοακουστική, δηλαδή η ικανότητα για την αντίληψη του περιβάλλοντος μέσα από την εκπομπή ήχων και λήψη των αντανακλάσεων, είναι πολύ σημαντικό προσόν για την επιβίωση των ζώων στη θάλασσα. Ο εντοπισμός των φυσιτήρων στην ανοιχτή θάλασσα και τους ωκεανούς είναι εφικτός με τη χρήση ακουστικών μεθόδων. Ποντίζοντας υδρόφωνα στη θάλασσα, μπορούμε να ακούσουμε και να καταγράψουμε τα κλικς που εκπέμπουν κατά την κατάδυσή τους και να υπολογίσουμε την απόστασή τους από το σκάφος. Είναι η πρώτη μέρα έρευνας στα ανοιχτά της Ακίνθου. Η ταχύτητα του σκάφους μειώνεται και ο Αλέξανδρος με τη Βούλα ετοιμάζονται για το τελικό στάδιο πόντισης του υδρόφωνου. Ο καιρός φαίνεται καλός παρά τις προβλέψεις για δυνατό άνεμο. Για να δούμε. Προς το παρόν είναι καλύτερο από ό,τι το περιμέναμε. Το υδρόφωνο τοποθετείται και όλα είναι έτοιμα για την πρώτη ακουστική παρατήρηση της ημέρας. Πόσα μέτρα είναι αυτό πίσω? Είναι 100 μέτρα το καλώδιο και άλλα 10 μέτρα το κυρίως υδρόφωνο, ο σωλήνας με τα δύο υδρόφωνα. Και τώρα τι θα κάνεις, θα το δέσεις εδώ? Τώρα θα το δέσουμε και θα το σέρνουμε σε όλη τη διάρκεια της ημέρας. Όσο είμαστε σε φάση έρευνας, ψαξίματος των φυσιτήρων, θα σέρνουμε το υδρόφωνο. Θα κάνετε ραλαντί για να ακούσουμε? Μετά από αγώνα και επιμονή, καταφέραμε μόλις πριν 1,5 χρόνο να χαρακτηριστούν επιτέλους οι φυσιτήρες της Μεσογείου ως ένα είδος, ένας πληθυσμός που είναι κινδυνεύων. Αυτό από μόνο του δεν δίνει προστασία στους φυσιτήρες, αλλά είναι το αναγκαίο πάτημα για να έρθουμε και να πούμε προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, προς την ελληνική πολιτεία, ότι αυτό το είδος κινδυνεύει να εξαφανιστεί και άρα πρέπει να προστατευτεί. Διαφορετικά, αν δεν υπήρχαν όλα τα δεδομένα αυτής της δουλειάς που να αποδεικνύει ότι ο πληθυσμός τους είναι πολύ μικρός και απειλείται, ό,τι και να λέμε, δεν μπορεί αυτό να φτάσει να γίνει νομοθεσία και προστασία στο τέλος. Αυτό που ακούς, τι είναι, πώς είναι ο ήχος? Τώρα θα ακούσεις απλώς λίγο νερό, λίγο τη δική μας μηχανή και λίγο κάποια πλοία. Τα κάποια πλοία είναι το βουβουβουβουβου, το πιο μακρινό. Θα τα ακούσουμε πολύ καθαρά, άμα υπάρχουν και άλλα παραδείγματα πιο χαρακτηριστικά. Πάμε 2.250. 2.250. Στόχος του Αλέξανδρου Φραντζή είναι η συλλογή επιστημονικών στοιχείων πανελλαδικής κλίμακας για τον καθορισμό περιοχής προστασίας με προτεραιότητα στα είδη που απειλούνται, όπως ο φυσιτήρας. Η μελλοντική προσπάθεια του Ινστιτούτου Πέλαγος και του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσιών Ερευνών εστιάζεται στην εκτίμηση του πληθυσμιακού επίπεδου των φυσιτήρων στις περιοχές έρευνας, καθώς και την δημιουργία ενός εθνικού δικτύου καταγραφής.